Από ό,τι θυμάμαι, έχει εμπειρίες στις κουμπαριές, αλλά θα μου πείτε, είχε εμπειρία και στα παιδικά πάρτι και δεν είχε πάει καλά εκείνο. Εύχομαι σήμερα η Δήμητρα Ζεφρακοπούλου να τα πάει καλύτερα. Και τα άλλα τα Στέφανα. Και αυτά δικά σου είναι. Όχι, καλέ, που θα έφερα τα δικά μου. Ξέρω γιατί η Ζέτα τα έφερε τα δικά της από το εικονοστάσι. Όχι. Είναι άλλα άσχετα. Να σε ρωτήσω. Δεν έχω και πολύ μεγάλη εμπειρία, βέβαια, από πίστες τώρα εγώ. Δεν είμαι καθόλου για πίστα. Πίστα στο Μέγαρο. Δεν έχω δει τέτοιο φόρεμα σε πίστα. Αλλά έχω πει εδώ τα ακούμε όλα, οπότε. Ναι. Ντάξει. Θα το δούμε αυτό. Τι είναι αυτό το φόρεμα. Καταρχάς, πες μας τη συνθήκη. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει τρεις κουμπαριές. Έχω παντρέψει δύο παιδικές μου φίλες και έναν παιδικό μου φίλο, δύο θρησκευτικούς και έναν πολιτικό. Τώρα, αν ξαναγινόμουν κουμπάρα, θα πήγαινα κάπως έτσι. Οπότε θα τοποθετηθώ στην Πάτρα. Θα ξαναπώ ότι παντρεύω μία παιδική μου φίλη. Μπορώ να πω την πρώτη μου κουμπαριά, που ήταν, είμαστε φίλες από 15 χρονών και με τον σύζυγό της είναι μαζί, τώρα είναι στην ηλικία μου τα παιδιά. Και από το Λύκειο τότε λέγαμε ότι αν ποτέ παντρευτείτε εσείς, θα σας παντρέψω εγώ. Μ' αρέσουν αυτά. Και έφτασε η στιγμή που παντρεύτηκαν και τους πάντρεψα. Μπράβο. Οπότε θα πω για τη Δήμητρα και τον Κώστα, που σαν οικογένεια είμαστε, ότι τους παντρεύω. Και ο γάμος γίνεται στην Πάτρα, η δεξίωση θα γίνει μετά σε ένα κέντρο της Πάτρας. Είναι 8 η ώρα το βράδυ ο γάμος, τώρα, Μάιος, μήνα, αυτά. Πολύ ωραία. Άλλωστε γι' αυτό γίνονται και οι κουμπαριές, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με φίλους σου, για να γίνεις οικογένεια μετά. Ναι, σωστά. Βαθμολογήστε. Δήμητρα, η εμφάνιση δε χέρι αποδοχής ή έστω μεγάλης αποδοχής από τα κορίτσια. Σιμών, έχεις βάλει ένα. Για πες μας γιατί. Γεια σου, Δήμητρα. Συγγνώμη που σου έβαλα ένα. Αλήθεια, δεν μου αρέσει να βάζω ένα. Δεν πειράζει. Πέρσι είχα βάλει σε ένα γάμο που η νύφη φόραγε το ίδιο φόρεμα, απλά σε πιο μακρύ. Α, ήταν έτσι η νύφη. Ροζ φόρεμα φόραγε. Πέρλες και αυτό που είναι το άσπρο μπέζ ροζ, αυτό. Ναι, ροζ είναι. Ναι, έχει ένα πάλι αυτό το ρόστο καθρεφτίζων που έχει μέσα. Να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι αυτό το φόρμα είναι το πλέον ακατάλληλο για κουμπάρα. Γιατί μου παραπέμπει περισσότερο σε νύφ, βασικά. Τι, η πέρλα σου παραπέμπει σε νύφ? Όχι, όλο το... Καλά, εμένα γενικά δεν μου αρέσει αυτό το φόρμα, το θεωρώ και λίγο παλιό. Αν και εφόσον ξέρω και εσένα που έχεις αυτό το Ινδο, μου κάνει λίγο. Αλλά σε άλλη σιλουέτα ίσως, πιο μακρύ, πιο γοργονέ κτλ. Εγώ θα σε έβλεπα. Άμα ήταν γοργονέ και μακρύ, θα. Όχι, εγώ θα σε είχα. Όχι, εγώ στο μυαλό μου θα σε είχα νύφη με τέτοιου τύπου πέρλες και όλα αυτά γοργονέ να παντρευτεί. Καμία σχέση. Στο γάμο το δικό μου φόραγα πολύ απλό νυφικό. Ναι. Ναι, δεν το βλέπω καθόλου για κουμπάρα. Νομίζω ότι θα είσαι ίδια με την νύφη. Δεν συμφωνώ και να σου πω και ρώτησα και τις δύο μου τις κουμπάρες, γιατί τους το έδειξα και μου λένε μου αρέσει πάρα πολύ. Θα σε θέλαμε δηλαδή. Μα δεν είσαι άσχημη. Δεν μου αρέσει καθόλου το τσαντάκι αυτό για το φόρεμα αυτό. Είναι πολύ λίγο. Όπως και καλά, η κουμπάρα δεν κρατάει τσαντάκι. Το παίρνει εκεί λίγο να έχει τα πράγματά της κάπου. Εντάξει, εγώ βαθμολογώ όπως βαθμολογούμε. Και το παπούτσι θεωρώ ότι είναι πολύ λίγο για αυτό το φόρεμα. Αν και το χρώμα μου αρέσει, ήθελα να είναι κάτι να έχει πιο ψηλό τακούνι, να είναι πιο έτσι. Κατεβάζει πάρα πολύ και το τσαντάκι και το παπούτσι κατεβάζει πάρα πολύ την εικόνα. Ναι. Στα δικά μου τα μάτια. Ζέτα. Γεια σου, Δήμητρα. Θα αρχίσω από τα θετικά ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστία. Θα συμφωνήσω κι εγώ σε κάποια. Να ξεκινήσω από το κεφάλι, εφόσον είναι αυτό
πιο κλειστό, όχι ότι είναι κλειστό, αλλά δεν έχει μεγάλο ντεκολτέ και πίσω έχει ανοιχτή την πλάτη. Θα σε προτιμούσα να έχεις κάνει έτσι ένα κότσο χαμηλό, σινιόν. Επίσης δεν μου αρέσει καθόλου το μήκος του φορέματος. Θα προτιμούσα να τελειώνει μέχρι το γόνατο, γιατί ενώ είσαι ψηλή, λίγο σου κοντένει το πόδι. Έχει εδώ πέρα και το λουρί και δεν στο κολακεύει καθόλου. Το φόρεμα και εμένα με παραπέμπει περισσότερο για την ύφη που το φοράει μετά για τη δεξίωση, να είναι πιο άνετη, ξέρεις, να μην έχει τον νηφικό μέσα στην εκκλησία. Δεν συμφωνώ με το τσαντάκι καθόλου, ούτε με τον γκλίτερ στο παπούτσι. Δεν μου κάνει ιδανικό το φόρεμα για κουμπάρα. Okay. Αυτό με την πίστα το είδε, το αναθεώρησες? Εντάξει, την πίστα δεν το είπα για τη Δήμητρα, το είπα και εκεί, αλλά συνήθως... Για τη Δήμητρα το είπες, για τη Δήμητρα μιλάγανε. Αναφέρθηκε ο κύριος Κουδουνάρης κάτι σαν τη Δήμητρα και είπα εγώ, αυτό το βλέπω πιο πολύ πίστα. Άρα για τη Δήμητρα μιλούσες. Μα εκείνος σε ανέφερε, δεν γύρισα εγώ πίσω και να πω αυτό. Να, αλλά εσύ συνέχισε το διάλογο. Δήμητρα, τώρα δεν θα συνεχίσω αυτό που θέλει, σε παρακαλώ. Εγώ θέλω κάτι. Εσύ αλλάζεις αυτά που λες εκεί, εδώ. Δεν αλλάζω, αναφέρανε κάτι και είπα πώς μου δείχνει εμένα. Για μένα. Ωραία, τώρα που σε κρίνω, σου είπε κανείς για πίστα. Εγώ. Σου λέω τη γνώμη μου. Ναι. Εγώ το είπα, γιατί το είπες. Εγώ το ανέφερα. Ναι, ότι το ναι, αυτό που... Είπα μάλιστα, ναι. Αναθεώρησες αυτό που σκεφτόσου, γιατί τώρα που το βλέπεις έτσι και στα φώτα και ενώ είναι εδώ και κρίνεται, μπορεί να σου φαίνεται ότι έκανες λάθος και δεν είναι για πίστα. Ή μπορεί να πεις, ναι, μου φαίνεται για πίστα, δεν ξέρω τι θέλεις να πεις. Που δεν το έλεγε για μένα. Για τη στιγμή που τώρα έχει σηκωθεί και κρίνεται, προτιμώ να πω αυτό, ότι δεν μου κάνει για κουμπάρα και ότι μου κάνει σαν δεύτερο φόρεμα νύφης για τη δεξίωση. Τώρα, ότι η γνώμη μου περαιτέρω είναι ότι συνήθως έτσι σε ένα καλό μαγαζί πίστες, οι τραγουδίστρες φοράνε στην πίστα φορέματα που να έχουν έτσι τέτοιες λάμψεις, κρίσταλα και πέτρες. Το λέω, αλλά δεν το έλεγα για τη Δήμητρα. Δεν έχω. Παγέτα, έχει και πέρλα. Είπα που φοράνε τραγουδίστρες και είπα τι φοράνε. Ανέφερα, λέω, δεν είπα για μένα. Ναι. Ναι. 1,8 είναι η μάλλον πολύ χαμηλή βαθμολογία από τα κορίτσια για σήμερα.